βρει εδώ. Είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε. Κόψαμε ένα. Θέλω να κόψουμε όμως μαζί άλλο ένα. Διακρίνονται κυψέλες εξωτερικά. Πολύ ενδιαφέρον, ε? Γίνεται ακόμα καλύτερο. Είναι πορτοκαλί. Αυτά είναι δύο μαζί. Αλλά αυτό που θέλω να δείτε είναι τι θα συμβεί αν βγάλω αυτό εδώ το κάλυμα. Μην νομίζετε το όνομα, θα ψάξω να το βρω. Δεν το θυμάμαι. Τι σας έδειξα πριν? Αυτό μόλις είχε ξεμητήσει από τη γη. Μοιάζει με αυτό. Μοιάζει και με άλλα που έχουμε δει. Αυτό είναι εσωτερικά. Εδώ διακρίνονται και οι ψελίτσες που σας είπα και πριν. Αυτά είναι που διακρίνουν. Και τώρα σας έχω το καλύτερο. Το τελικό. Εδώ βλέπουμε το υπόλοιμα. Όπου βρωμάει αυτό, αυτό βρωμάει. Θέλω να σας πω ότι η οσμή του δεν είναι ότι καλύτερο, όχι ψέματα, είναι χάλια. Πολύ χάλια. Αλλά είναι τόσο περίεργο και όμορφο. Είναι πραγματικά σαν αυγό. Σας έβαλα τα δύσκολα να μου πείτε το όνομά του. Εν τω μεταξύ όμως μου ήρθε η επιφύτηση. Κλάθρους Ρούμπερ. Η επιφύτηση βέβαια είναι ένα βιβλιαράκι που όλοι οφείλουμε να έχουμε μαζί μας, γιατί πού να τα θυμάστε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Βρήκαμε κι άλλα, λίγο πιο μικρά από αυτό το τέρας που βρήκαμε πιο πριν. Ένα, δύο, στραπατσαρισμένο, τρία, τέσσερα, αυτό είναι πολύ όμορφο, πραγματικά για κόσμημα. Ολοκληρώνουμε με το μανιτάρι της αποκάλυψης που βρήκαμε. Φυσικά δεν τρώγεται. Με τόση βρώμα θα ήταν πολύ δύσκολο, αλλά κρατώ μια επιφύλαξη. Πολλοί κόσμος διαφορετικός εκεί έξω. Το αποδίδονται όμως αντικαρκυνικές ιδιότητες. Πού νόσου. Κλάθρους Ρούμπερ. Τα έλατα ήταν ψηλά. Έκανε κρύο. Δεν μας δώσανε. Πήγαμε βελανιδιές. Ήταν ξερά. Και ακόμα είχε αρκετή ψύχρα εκεί. Ήρθαμε στα Πεύκα, Μορχέλα όχι. Βρήκαμε τον Κλάθρους, το Ρούμπερ, ξέρετε. Βρήκαμε όμως βολβούς. Μαζέψαμε λίγους, όχι πάρα πολλούς, γιατί σκύψε, δεν είναι. Θα κάνουμε πικλές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί πικρίζουν, ξυνίζουν, αλμυρίζουν όλα μαζί. Τους ετοιμάζω, τσιπουράκι, κλεκτό. Ναι, δικό μας είναι.